Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τακτικά μέσα από την εκπομπή και σε επίπεδο ειδησιογραφίας δυστυχώς, και έχει να κάνει με την βίαιη πολλές φορές, μάλλον με την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς, δεν ξέρω αν το θέτω και σωστά, από τους ανήλικους. Και το λέμε αυτό γιατί βλέπουμε και στις σχολικές μας μονάδες τι γίνεται, αλλά και εκτός σχολικών μονάδων. Βίαιη και ανήλικη είναι μια δύσκολη εξίσωση για την οποία θα μας βοηθήσει ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης εκπομπής. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Βία και πολλές φορές δυστυχώς δεν μιλάμε μόνο για βία, μιλάμε και για παραβατικότητα. Έστω και αν τουλάχιστον στην Ελλάδα, ξέρεις, Νικολέτα και Μπάμπη, μάλλον κινούμαστε στα πλαίσια της χαμηλής και της μεσαίας βαρύτητας παραβατικότητα. Τουλάχιστον ακόμα είμαστε σε καλά επίπεδα, μπορώ να πω, σε σχέση τουλάχιστον με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ή ακόμα και με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτό το οποίο νομίζω ότι οφείλει να μας προβληματίσει είναι η αύξηση των αδικημάτων βίας, τα οποία τελούνται από ανήλικους, όπως επίσης η ολοένα και μικρότερη ηλικία η οποία υπάρχει, όπως επίσης και κάτι χαρακτηριστικό, ολοένα και περισσότερες εντός εισαγωγικών πολυπροβληματικές οικογένειες, οι οποίες μπορεί να είναι οικογένειες οι οποίες είναι κακοποιητικές, οικογένειες οι οποίες με κάποιο τρόπο δεν παρέχουν αυτά που πρέπει να παρέχουν στα παιδιά, οικογένειες χρηστών, οικογένειες οι οποίες ούτως ή άλλως από εκεί και πέρα λειτουργούν έτσι, ούτως ώστε να υποάσουν την επόμενη βία ή ακόμα και παραβατική γενιά. Έχουμε τελικά αύξηση των περιστατικών βίας ή εμείς τα καταγράφουμε συχνότερα γιατί γίνονται πλέον γνωστά? Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι έχουμε. Ειδικά το 22 για παράδειγμα ήταν μια χρονιά στην οποία τουλάχιστον είδαμε ότι οι επιθέσεις ανηλίκων αυξήθηκαν κατά 59% σε σχέση με το 21. Τρομακτικό ποσό, έτσι, τρομακτικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα αυτά είναι στοιχεία της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας. Αν περάσουμε ακόμα και στη βαριά έτσι, εγκληματικότητα, κάποια στοιχεία τα οποία έχω βρει ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2023, κρατηθείτε, έχουμε 80% αύξηση της εγκληματικής, των συλλήψεων ανηλίκων για εγκληματική οργάνωση, αύξηση 33% για επικίνδυνη σωματική βλάβη, 44% για κλοπή και 34% για ληστείες. Άρα λοιπόν μιλάμε. Νίκο, είναι βέβαια τα περιστατικά που γίνονται γνωστά. Είναι περιστατικά που γίνονται γνωστά, καταγγέλλονται, τα οποία καταγράφονται, τα πραγματικά σίγουρα είναι πολλαπλάσια. Απλά μιλάμε για ποσοστά τα οποία πραγματικά έχουν μια τρομακτική αύξηση, τρομακτική άνοδο, η οποία μπορεί να αυξάνει, να αγγίζει ακόμα και το 60% και το 70% μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Μόνο μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Μετά ίσως την καραντίνα, μετά ίσως την οικονομική κρίση. Να ναι. Η καραντίνα ήταν τελικά ένα σημείο ορόσημο? Έχουμε αύξηση των περιστατικών βίας ανηλίκων μετά από την καραντίνα? Ξέρεις, ίσως, δεν ξέρω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά την καραντίνα υπάρχει αύξηση. Θα λέγαμε ότι η καραντίνα λειτουργήσε σαν ένα ορόσημο. Η καραντίνα στέρισε, αν το θέλεις, από τους εφήβους αυτό το οποίο ήταν βασικό αγαθό των εφήβων, η ελευθερία. Από εκεί και πέρα, με κάποιο τρόπο υπήρχε διάχυση, θα λέγαμε, της πληροφορίας ή υπήρχε διάχυση γενικότερα των μέσων μαζικής, των μέσων των υπολογιστών. Η νεολαία δηλαδή κάθισε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά στους υπολογιστές. Ίσως από εκεί και πέρα υπήρξε μια διάχυση της πληροφορίας. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μια υγειονομική κρίση, η οποία υγειονομική κρίση έγινε αργότερα οικονομική κρίση, ακόμα και κρίση ψυχικής υγείας. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό το ότι λειτουργήσε σαν ένα ορόσημο και αν το θέλεις λειτουργήσε προσθετικά, ίσως μετά την οικονομική κρίση, τη δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία πραγματικά ήταν και αυτή μια οικονομική κρίση που δοκίμασε όχι μόνο τις οικονομικές μας αντοχές, αλλά και τις ψυχικές μας αντοχές. Στους ανήλικους αυτές τις ηλικίες μπορούμε να μιλήσουμε για συμμορίες πλέον, Νίκο? Δηλαδή ο τίτλος συμμορία μπορεί να αντιστοιχήσει σε αυτά τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε και καταγράφουμε? Παρόλο καμιά που φορά μιλήσαμε το κάνουμε δημοσιογραφικά, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο όμως πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό το ότι παρόλο που μιλήσαμε για αποκαρδιωτικά νούμερα, για αποκαρδιωτική αύξηση των ποσοστών από το 2021 στο 2022 και στο 2023, ωστόσο, μάλλον φαίνεται ότι τουλάχιστον η παραβατικότητα των ανηλίκων πρέπει να τη χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Την παραβατικότητα αυτή η οποία γίνεται στις δύο μεγάλες πόλεις κατά κύριο λόγο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και την παραβατικότητα η οποία υπάρχει στις μικρότερες πόλεις, όπως για παράδειγμα στο Ηράκλειο. Παραβατικότητα Αθήνας και Θεσσαλονίκης των ανηλίκων.
Μιλάμε για ανωνυμία εκεί πέρα υπάρχει, μιλάμε για πολυκοσμία και μιλάμε για προσωποποίηση η οποία υπάρχει στους ανηλίκους. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζονται, δεν γνωρίζουμε τον αντίπαλο, μας ενώνει κάτι κοινό, ιδεολογικό χαρακτηριστικό, θα μπορούσε να είναι μια ομάδα για παράδειγμα. Έχουμε δει περιστατικά οπαδικής βίας, τα οποία τα έχουμε δει στη Θεσσαλονίκη, όπου θρυνήσαμε δυστυχώς και νεκρό. Και από εκεί και πέρα σμίγουμε δυνάμεις του διαδικτύου, και άρα λοιπόν τα χτυπήματα είναι τυφλά και άρα είναι και πιο βία. Δεν γνωρίζω εγώ τον αντίπαλο δηλαδή. Άρα λοιπόν εκεί ίσως μιλάμε για συμμορίες περισσότερο. Σε μικρότερες πόλεις, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε συνήθως για μικρές παρέες, 2-2 ή 3-3, οι οποίοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη οργάνωση, κάποια συγκεκριμένη συνοχή, οι οποίοι ενώνονται επί τούτου προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν μια παραβατική πράξη, μια μικρής παραβατικότητας, όπως λέμε ουσιαστικά. Έτσι. Άρα λοιπόν, ίσως δεν πρέπει να μιλάμε για συμμορίες τόσο συχνά, αλλά ωστόσο στις μεγάλες πόλεις, ναι, πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Νίκο, με τόσα περιστατικά που βλέπουμε, μαθαίνουμε γύρω μας, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, και εμείς δεχόμαστε εδώ στην εκπομπή πολλά μηνύματα από γονείς, και ένα ερώτημα που έτσι τους ταλανίζει, και όλους νομίζω μας ταλανίζει, είναι τελικά βίαιοι γεννιόμαστε ή γινόμαστε? Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ περίπλοκο ούτως ώστε να απαντηθεί. Θα λέγαμε τα αίτια παραδοσιακά, τουλάχιστον όσον αφορά στη βία, τα αναζητούσαμε είτε στην οικογένεια είτε στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε μιλήσει από αυτήν τη στήλη ότι η κακοποίηση, για παράδειγμα, αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της επάνω στα άτομα, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο αλλάζει η μορφή του DNA, θολώνουν δηλαδή συγκεκριμένα κάποια γονίδια, θαμπώνουν τα γονίδια με τη διαδικασία της μεθυλίωσης. Και άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχουν μελετηθεί και κάποια γονίδια, τα οποία μάλλον σχετίζονται με το μεταβολισμό της σερωτονίνης. Σερωτονίνη ουσιαστικά τι είναι? Ένας νευροδιαβιβαστής, μια ορμόνη ουσιαστικά, η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση της συναισθηματικής κατάστασης. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι λειτουργεί διαφορετικά, υπάρχει διαφορετικά ένα γενετικό υλικό σε κάποια άτομα, τα οποία με κάποιο τρόπο αυτό λειτουργεί διαφορετικά και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Σίγουρο ωστόσο, πολλές φορές έχουμε πει ότι η βία κάνει κύκλους, έτσι. Ξεκινάμε ωστόσο από μια βίαιη οικογένεια τις περισσότερες φορές, μια οικογένεια κακοποιητική, μια οικογένεια η οποία είναι παραμελητική, παραμελεί δηλαδή τα μικρότερα μέλη της, και με κάποιο τρόπο από εκεί και πέρα λειτουργεί αργότερα αυτό και περνάει αργότερα αυτό σαν βία προς τους συνομιλίκους από τις καινούργιες γενιές, ή αργότερα σαν βία από τον έναν ενήλικα προς τον άλλον ενήλικα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε το κατά πόσον βίος γεννιέσαι ή γίνεσαι. Και τα δύο μάλλον. Σίγουρα μάλλον και τα δύο, ή σίγουρα υπάρχει μια προδιάθεση, η οποία προδιάθεση ωστόσο όταν βρεθεί σε ένα καλό περιβάλλον, αντίστοιχα με την αρνητική έννοια βεβαίως του καλό, τότε λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία προφανώς θα ανθίσει μια αρνητική συμπεριφορά, μια κακή συμπεριφορά, μια βίαιη συμπεριφορά ή το δυνατόν ακόμα και μια παραβατική συμπεριφορά. Και αυτή η συμπεριφορά γιατί εκδηλώνεται στην εφηβεία, γιατί τότε? Ναι, θα λέγαμε, ξέρεις, ότι η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος. Μια μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην όριμη ηλικία και ανάμεσα στην παιδική ηλικία. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν αλλαγές, οι οποίες αλλαγές είναι οργανικές, είναι βιολογικές, είναι γενικότερα ψυχικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές. Ο εγκέφαλος γενικότερα του εφήβου έχει ολοκληρωθεί κατά ένα 80%, δεν έχει ολοκληρωθεί κατά ένα 100%. Θα σου έλεγα ότι το πιο αρχαϊκό, το πιο συναισθηματικό, το πιο βαθύ κομμάτι του εγκεφάλου του, όπως για παράδειγμα η αμυγδαλή, που είναι το τμήμα του εγκεφάλου το οποίο ελέγχει το συναίσθημά μας, έχει αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν συναισθάνεται, καταλαβαίνει και συναισθάνεται πολλές φορές πολύ πιο έντονα. Από εκεί και πέρα όμως ο μετοπιαίος λογός, δηλαδή το μετοπιαίο κομμάτι του εγκεφάλου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων, όπως επίσης και για την κατανόηση των σκέψεων, φαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί τόσο πολύ. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχομαι σε επαφή με τα συναισθήματά μου σαν έφηβος, ωστόσο δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να διαχειριστώ ένα συναίσθημα το οποίο είναι έντονο, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο μπορώ να το εκφράσω με ένα τελείως διαφορετικό, έστω και βίαιο τρόπο. Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι από εκεί και πέρα η εφηβεία είναι και η ολοκλήρωση της κοινωνικής ταυτότητας, όπου κάποιος έχει με κάποιο τρόπο πάρει, έχει προσλάβει κάποια πράγματα από την οικογένειά του και με κάποιο τρόπο μέσω της ταύτισης που κάνει με τον συνομήλικό του ολοκληρώνει την κοινωνική του ταυτότητα. Πολλές φορές λοιπόν ένας έφηβος ο οποίος ήδη έχει κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά ως προς τη βία, με κάποιο τρόπο τι κάνει, ταυτίζεται με κάποιον άλλον έφηβο ο οποίος είναι εξίσου βίος με αυτόν. Mm-hmm. Μάλιστα. Μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένες παθολογίες που σχετίζονται με τη βία και την παραβατικότητα των ανηλίκων? Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι ξέρεις πολλές φορές η βία φαίνεται μόνη της σαν ένα σύμπτωμα ή πολλές φορές βρίσκεται σαν σύμπτωμα μέσα σε κάποια μεγαλύτερη, σε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Σαφώς λοιπόν, πολύ πριν μπορέσουμε να κάνουμε μια παρέμβαση σε κάποιο άτομο το οποίο φαίνεται βίαιο ή είναι βίαιο αυτό το άτομο,
πρέπει με κάποιο τρόπο ίσως να γνωρίζουμε το κατά πόσον αυτό το άτομο έχει κάποια παθολογία. Είναι πολύ βασικό. Πολλές παθολογίες ενοχοποιούνται για βίαιη συμπεριφορά, από την απλή κατάθλιψη. Ακόμα και η κατάθλιψη, πολλές φορές στους εφήβους βγαίνει με αντίδραση, με εκνευρισμό, με θυμό. Βεβαίως, συνήθως δεν έχουμε μια ολοκληρωμένα βίαιη συμπεριφορά και μια σταθερά βίαιη συμπεριφορά στον έφηβο. Αλλά ωστόσο, έχουμε εκρήξεις θυμού όταν ο έφηβος φλερτάρει με την κατάθλιψη. Το επόμενο όμως είναι χαρακτηριστικό σε επίπεδο προσωπικότητας, όπου έχουμε ένα προκλητικό, με την προκλητική εναντιωτική διαταραχή, όπως λέγεται το εφήβο, όπου έχουμε ένα προκλητικό έφηβο, έναν έφηβο ο οποίος εναντιώνεται στα πάντα, έναν έφηβο ο οποίος ακραία βεβαίως είναι εύθυκτος, ένας έφηβος ο οποίος κάνει καυγάδες και ο οποίος δεν μπαίνει ποτέ σε όρια. Αντίστοιχα, υπάρχει διαταραχή διαγωγής, όπου έχουμε έναν έφηβο ο οποίος λειτουργεί με το, εκτός από το να είναι προκλητικός και εναντιωτικός, λειτουργεί με το να έχει επιθετικότητα σε ζώα, σε ανθρώπους, να ξεκινάει μικροκλοπές, ληστείες, γενικότερα να φλερτάρει με την παραβατικότητα ή ακόμα να είναι ένας έφηβος ο οποίος έχει πολύ πολύ μικρή ενσυναίσθηση. Δηλαδή να μην καταλαβαίνει, να μην κατανοεί την αρνητική φόρτιση την οποία προκαλεί με τις πράξεις του. Αντίστοιχα, μπορούμε να πούμε για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, τη ΔΕΠΗ την περίφημη, έτσι. Όπου και εκεί μπορεί να έχουμε έναν έφηβο, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του. Ειδικά ο παρορμητικός τύπος, ο δεύτερος τύπος της διαταραχής αυτής, είναι ένας τύπος ο οποίος πολύ απλά δεν μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του. Εκτός από το να μην μπορεί να προσέξει, να μην μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο, δεν μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του. Άρα λοιπόν η δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων του, που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο άτομο, συμβάλλει στην επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να έχει. Άρα λοιπόν προτού προβούμε σε κάτι το οποίο είναι αφαιρετικό, το ότι μιλάμε για ένα βίαιο παιδί, ίσως πρέπει να δούμε το κατά πόσον αυτό το παιδί υποκρύπτει από κάτω μια άλλη παθολογία, η οποία πρέπει να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε μαζικά. Ξεκάθαρα. Ποια σημάδια μας υποψιάζουν, ποιες συμπεριφορές μας υποψιάζουν λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις έτσι θυμού ενδεχομένως. Θυμού, νευρικότητα, άγχος, ένας έφηβος ο οποίος δεν μπορεί να μπει σε όρια, ένας έφηβος ο οποίος είναι αντιδραστικός, ένας έφηβος ο οποίος είναι απορρομητικός, ένας έφηβος ο οποίος δεν μπορεί να προσέξει, ένας έφηβος ο οποίος δεν μπορεί να καθίσει σε ένα συγκεκριμένο μέρος, ένας έφηβος ο οποίος έχει ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, ο οποίος έχει εκρήξεις θυμού, τα acting out τα λεγόμενα, ή ακόμα και ένας έφηβος βεβαίως ο οποίος δείχνει πολύ μικρή ενσυναίσθηση απέναντι σε αυτά τα οποία προκαλεί. Για παράδειγμα, οποιοδήποτε θα προκαλέσει ένα κακό σε κάποιον άλλον, θα αισθανθεί τύψεις, θα αισθανθεί άσχημα, θα αισθανθεί δύσκολα. Ο έφηβος ο οποίος δεν αισθάνεται τύψεις, δεν αισθάνεται άσχημα, δεν αισθάνεται ενοχές, δεν αισθάνεται μεταμέλεια. Κατά συνέπεια, είναι ένας έφηβος ο οποίος νομίζω ότι οφείλει να μας προβληματίσει με τη συμπεριφορά του. Εδώ, Νίκο, υπάρχουν παγίδες, γιατί κάποιοι γονείς μπορεί να δουν τα σημάδια, αλλά να τα υποτιμήσουν, να πούν εντάξει, στην εφηβική ηλικία είναι το παιδί. Δηλαδή αυτό εννοώ να τα υποτιμήσουν. Ναι, πολλές φορές, Μπάμπη, δυστυχώς υποτιμώνται συγκεκριμένα σημάδια, δεδομένου ότι η εφηβεία ταυτίζεται με την αντιδραστικότητα και είναι ως ένα σημείο αντιδραστικότητα, αλλά ωστόσο εδώ μιλάμε για ακραία αντιδραστική συμπεριφορά. Η εφηβεία ταυτίζεται με το όχι και είναι όχι η εφηβεία πολλές φορές. Αρνούμε ουσιαστικά αυτό το οποίο είχα μέχρι τότε και προσπαθώ, όπως έλεγα προηγουμένως, να ολοκληρώσω την κοινωνική μου ταυτότητα μέσω της ταύτισης που έχω με τους συνομιλίκους μου. Αλλά ωστόσο είναι κάτι το οποίο εδώ μιλάμε για μια ακραία κατάσταση, για μια ακραία αντίδραση, για ένα ακραίο άτομο το οποίο πολύ δύσκολα ή και καθόλου μπαίνει σε όρια. Άρα λοιπόν αυτό είναι και κάτι το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει βεβαίως. Έχουμε και έμφυλες διακρίσεις στο θέμα. Τι θέλω να πω, θεωρούμε εσφαλμένα ενδεχομένως ότι είναι περισσότερο μια υπόθεση που αφορά τα αγόρια περισσότερο η βίαιη συμπεριφορά από ότι τα κορίτσια? Ναι, πάντα με βάση τουλάχιστον τις έρευνες φαίνεται ότι τα αγόρια μάλλον, ίσως και λόγω DNA, ίσως και λόγω γενετικού υλικού, εδώ είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, φλερτάρουν περισσότερο με τη βίαιη συμπεριφορά. Ισχύει όμως, ισχύει δηλαδή βεβαίως τα αγόρια περισσότερο. Ισχύει από εκεί πέρα βεβαίως, έστω και αν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον καταγεγραμμένα περιστατικά, και νομίζω ότι έχουμε γίνει μάρτυρες πολλές φορές από κορίτσια τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει σε βίαιη συμπεριφορά, ακραίου bullying, ενδοσχολικής βίας και πρόσφατα ακριβώς, δυστυχώς έχουμε δει παρόμοιες καταστάσεις. Εκεί νομίζω ότι παίζει μεγάλο κομμάτι το κοινωνικό κομμάτι, το οποίο σιγά σιγά δυστυχώς τα δύο φύλλα εξισώνονται και ως προς αυτό. Δυστυχώς ως προς αυτό εξισώνονται, έτσι. Θα μπορούσαν και να εξισωθούν ως προς πολλά άλλα, εννοείται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για μια αρνητική εξίσωση, η οποία προφανώς δεν είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Σωστά. Νίκο, μας μίλησες για το θυμό, είναι σημείο κλειδί. Τρόποι διαχείρισης του θυμού σε παιδιά ή εφήβους? Ναι, είναι το πρώτο κομμάτι είναι να μπορέσω να κάνω λέξη το θυμό, να το λεκτικοποιήσω. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές ο έφηβος δεν κατανοεί τα συναισθήματά του. Δεν κατανοεί το θυμό του, δεν κατανοεί τι αισθάνεται. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο του περιγράφω το πόσο θυμωμένος είσαι, του πόσο έντονα αισθάνεσαι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Το επόμενο είναι το ότι αποφεύγω ή το δυνατόν την επαφή όσο το δυνατόν περισσότερο με το διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα video games. Πολλές φορές, δυστυχώς, τα video games τι κάνουν, προπονούν τους εφήβους σε ένα κόσμο ο οποίος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Σε ένα βίαιο κόσμο, όπου ο συγκεκριμένος ήρωας θα χαθεί κάποια στιγμή, θα εξαφανιστεί κάποια στιγμή, θα ξαναζωντανέψει αργότερα, θα έχει 7 ζωές αργότερα. Είναι μια κατάσταση η οποία ωστόσο δεν είναι η κατάσταση της πραγματικότητας. Και άρα λοιπόν. Μια εικονική. Ακριβώς, μια εικονική πραγματικότητα, η οποία βοηθούν τους εφήβους να μπουν σε μια εικονική πραγματικότητα που δεν καταλαβαίνουν, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή που ζούμε. Το επόμενο είναι να καταλάβουμε και να ξεκαθαρίσουμε το ότι ο θυμός είναι σημάδι ουσιαστικά και όχι αποτέλεσμα μιας κατάστασης. Δηλαδή οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε το ότι ο θυμός και βίαιο υπερβολικός θυμός είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει και όχι κάτι το φυσιολογικό απέναντι σε μια συμπεριφορά άδικη, για παράδειγμα, την οποία εισέπραξε το παιδί μας. Από εκεί και πέρα το βασικό, τουλάχιστον για τους γονείς, είναι τα όρια. Θέτω όρια λοιπόν και όχι τιμωρίες ή το δυνατόν. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για όριο, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δίνει ασφάλεια τόσο σε αυτόν ο οποίος δέχεται το όριο, όσο και αυτόν ο οποίος βάζει το όριο, αλλά κυρίως σε αυτόν που δέχεται το όριο, γιατί γνωρίζει πολύ καλά πού, πώς και με ποιο τρόπο θα κινηθεί, τι θα κάνει και πώς θα λειτουργήσει ως ένα σημείο. Άρα λοιπόν η οριοθέτηση δίνει ασφάλεια. Και αυτό νομίζω και ότι. Όχι, όπως είπες, η τιμωρία. Δηλαδή η τιμωρία εκτός κάδου. Η τιμωρία ως ένα σημείο, ξέρεις, Μπάμπη, ουσιαστικά τι κάνει, νομιμοποιεί τη βία. Ειδικά η βία, η τιμωρία, η οποία προς το παρόν, στο παρελθόν. Ευτυχώς το παρόν όχι τόσο πολύ. Στο παρελθόν υπήρχε έντονη. Το ξύλο προφανώς δεν βγήκε από το παράδεισο. Το έχουμε πει. Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, πολλές φορές η τιμωρία νομιμοποιεί τη βία ή, αν το θέλεις, απενοχοποιεί τη βία στα μάτια ενός εφήβου, ο οποίος είναι ήδη έφηβος ουσιαστικά και είναι ήδη βίος. Και άρα λοιπόν τι κάνει, νομιμοποιείται η βία μέσα του. Το επόμενο είναι προωθούμε το συμβιβασμό και τη διαπραγμάτευση ή το δυνατόν για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα. Ή ακόμα βλέπουμε την πιθανή συνοσιρότητα με άλλες παθολογίες τις οποίες βλέπαμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, εκτός από αυτά που είπαμε, μπορεί να υπάρξει έφηβος ο οποίος να είναι στη χρήση. Έφηβος ο οποίος να είναι στη χρήση και αντίστοιχα να εμφανίσει μια ακραία επιθετική, ακραία θυμωμένη συμπεριφορά. Ή επίσης το τελικό είναι ότι μιλούμε με κάποιον ειδικό, αν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι ή φαίνεται αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν σημάδια στις μικρές ηλικίες, πριν μιλήσουμε για την εφηβική ηλικία, δηλαδή να μιλήσουμε για παιδιά τα οποία είναι δημοτικού ακόμα, τα οποία με κάποιες συμπεριφορές, είτε τις οποίες εμείς ως γονείς μπορεί να τις χαρακτηρίσουμε επιθετικές ή μια θυμωμένη συμπεριφορά, αλλά με ένα συγκεκριμένο μοτίβο συχνότητας, τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν ως γονείς ότι αύριο μεθαύριο ως έφηβος αυτό το παιδί μπορεί να βγάλει βίαιη συμπεριφορά. Και υπάρχουν, Νικολέτα, και νομίζω, ξέρεις, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα αλλοιεύσουμε τα συγκεκριμένα σημάδια και να τα κατανοήσουμε τα συγκεκριμένα σημάδια. Λίγος πολύ είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Μιλούμε για ένα παιδί το οποίο είναι ίσως υπερκινητικό, υπερδραστήριο, δεν μπαίνει σε όρια. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά θυμωμένο πολλές φορές. Είναι ένα παιδί το οποίο χτυπάει ήδη από την πρώτη δημοτικού ή από τη δευτέρα δημοτικού του συνομιλίκους του. Ένα παιδί το οποίο γενικότερα είναι αυτό που θα λέγαμε ένα θυμωμένο και επιθετικό παιδί. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι συνήθως αυτά τα προβλήματα συνυπάρχουν, δεν θα έλεγα πάντα, αλλά συνήθως συνυπάρχουν με οικογένειες οι οποίες ήδη είναι επιβαρημένες με κάποια άλλα δικά τους προβλήματα, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε παρέμβαση, παύλα επέμβαση στις συγκεκριμένες οικογένειες. Άρα λοιπόν τι έρχεται, ο επόμενος κοινωνικός ιστός, η επόμενη κοινωνική ομάδα, η οποία θα πρέπει να γίνει εκεί παρέμβαση, το σχολείο. Το σχολείο λοιπόν τι θα πρέπει να υπάρξει, θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα. Τι προγράμματα, τα οποία να είναι πολυετή προγράμματα και ή το δυνατόν εφαρμοζόμενα ήδη από την πρώτη, τη δευτέρα ή την τρίτη δημοτικού, αν θέλεις. Γιατί αν θα φτάσουμε στην πέμπτη, έκτη δημοτικού ή στην πρώτη γυμνασίου, τα πράγματα ίσως εκεί έχουν παγιωθεί ως ένα σημείο. Ήδη λοιπόν από πολύ μικρές ηλικίες, θα έλεγα ακόμα και από τον υπηαγωγείο, θα πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα. Αυτό είναι η ερώτηση. Από τι ηλικίες πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε. Από τον υπηαγωγείο μπορεί να υπάρξουν προγράμματα. Από τον υπηαγωγείο μπορεί να υπάρξουν προγράμματα διαχείρισης θυμού. Από τον υπηαγωγείο, εφόσον υπάρχει σταθερό προσωπικό, και όταν λέω σταθερό προσωπικό, ξέρεις πού χάνουν τα προγράμματα συνήθως στην Ελλάδα. Δυστυχώς, δεδομένου του ότι δεν είναι σταθερό το προσωπικό, δηλαδή για παράδειγμα οι συνάδελφοι ψυχολόγοι οι οποίοι υπάρχουν, δεν είναι σταθεροί συνήθως, δεδομένου του ότι μπορεί να αλλάξουν στη διάρκεια είτε της χρονιάς είτε μέσα σε διάφορες χρονιές. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα ένα πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει, να κρατήσει ένα χρόνο που. Ένα χρόνο ίσως κανένα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο να σταματήσει άδοξα, να τελειώσει άδοξα.
Όπως επίσης, κάπου αλλού που χάνουν τα προγράμματα είναι στο ότι τελικά οι διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Αλίμονο αν ένα πρόγραμμα δεν ξεκινήσει στον νηπιαγωγείο και να συνεχίσει στην πρώτη δημοτικού, στη δευτέρα και στην τρίτη δημοτικού, για παράδειγμα. Ή αλίμονο αν ένα πρόγραμμα δεν ξεκινήσει στην τετάρτη δημοτικού, πέμπτη δημοτικού, έκτη δημοτικού και ίσως να συνεχίσει και στην πρώτη γυμνασίου. Ή το δυνατόν λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν αυτές οι εκπαιδευτικές βαθμίδες. Από αυτά που λες καταλαβαίνω ότι αν δηλαδή ένα πρόγραμμα γίνει για ένα μόνο ή δύο χρόνια είναι ως μη γενόμενο. Είναι ως μη γενόμενο. Τουλάχιστον για ένα χρόνο, ξέρεις, είναι ως μη γενόμενο από εκεί πέρα. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον για δύο ή για τρία χρόνια ένα πρόγραμμα, ούτως ώστε να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και θα έλεγα ότι είναι μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να κάνουμε την επέμβαση παύλα παρέμβαση στο σχολείο, ειδικά στις πρόσκλησες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί δυστυχώς που το λέω, οι δυνατότητες να μπορέσουμε να επέμβουμε σε οικογένειες οι οποίες παραμελούν, σε οικογένειες που κακοποιούν, σε οικογένειες γενικότερα που εποάζουν μελλοντικούς βίαιους ή ακόμα και παραβατικούς εφήβους και ενήλικες, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα ή να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Θετικό πρέπει να γίνει, αλλά συνήθως εκεί έχουμε φτωχά αποτελέσματα, να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Mm-hmm. Οπότε οι παρεμβάσεις λοιπόν έχουν και αυτές τη δική τους σημασία. Ακριβώς τη δική τους σημασία. Και όπως έλεγα και προηγουμένως, πρέπει να γίνουν στο τρίπτυχο άτομο, σχολείο, οικογένεια. Από τα τρία, προφανώς το άτομο είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνεται παρέμβαση. Στο σχολείο, σαφώς πρέπει να γίνεται παρέμβαση και όπως έλεγα και προηγουμένως, μια παρέμβαση η οποία είναι σωστά προγραμματισμένη θα έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Στην οικογένεια ίσως δυστυχώς έχουμε τα χειρότερα αποτελέσματα γιατί έχουμε και τη μικρότερη συμμετοχή, τη μικρότερη συνεργασία πολλές φορές. Νίκο Παπανικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά.